πώς κινήθηκε δεδομένων των συνθήκων, παγκόσμια όλα αυτά, παγκόσμιες ήταν οι συνθήκες. Κάνουμε ταμείο λοιπόν αυτές τις ημέρες και θα δούμε τώρα με τη βοήθεια του Υπουργού Τουρισμού, του κ. Χάρη Θεοχάρη, το ταμείο της δικής του ομάδας. Καλησπέρα κύριε Υπουργέ και χρόνια πολλά. Καλησπέρα, χρόνια πολλά στους ακροατές μας, στις ακροάτριες. Υγεία, αυτό είναι το βασικό και με το καλό να βρούμε μια κανονικότητα. Αλήθεια, έχετε και εσείς έντονη την επιθυμία να φύγει το 2020, ανθρώπινα ρωτώ. Βέβαια. Είναι τόσα πολλά πράγματα που μας έχουν ανατρέψει στη ζωή μας. Από το να πρέπει να μείνουμε στους τέσσερις τοίχους μέχρι το φόβο και την αδυναμία να αγκαλιάσουμε τους δικούς μας ανθρώπους, που πρέπει να τα ξεχάσουμε αυτά. Ελπίζουμε όμως να γίνει αυτό με έναν τρόπο που να είναι ασφαλής για όλες και για όλους μας. Σας ακούω καταρχήν καλά. Θα κάνω λίγο χιούμορ, ελπίζω να είναι επιτυχημένο. Έχετε κάνει το εμβόλιο. Μια χαρά σας ακούω. Ευδιάθετο σας ακούω. Υγιής δηλαδή. Δεν έχετε κάποιες παρενέργειες? Όχι. Δεν έχω καμία παρενέργεια. Ένα εμβόλιο είναι όπως όλα τα άλλα. Πρέπει όλοι μας σταδιακά να το κάνουμε και να κάνουμε την έκκληση σε όλους τους Ελληνίες και τους Έλληνες. Με τη σειρά μας όλοι πρέπει να κάνουμε αυτό το εμβόλιο, το οποίο θα μας δώσει τη διέξοδο. Είναι πραγματικά η ελευθερία, όπως ονομάστηκε ακριβώς αυτή η προσπάθεια, να ελευθερωθούμε και να γυρίσουμε επιτέλους σε μια κανονικότητα που την έχουμε τόσο ανάγκη. Δεν ξέρω τώρα, στο δικό σας τον τομέα, εννοώ το τουρισμό, η κανονικότητα πότε θα έρθει. Ήταν μια δύσκολη χρονιά το 20 και είναι νομίζω πολύ χαλαρός αυτός ο χαρακτηρισμός. Πώς έκλεισε το ταμείο, κύριε Θεοχάρη? Πολύ δύσκολη χρονιά αυτή. Σε αυτό το ερώτημα θέλω να απαντήσω με δύο απαντήσεις. Η μία είναι για το ίδιο το ερώτημα. Δεν ήταν το σημαντικό το ταμείο αυτή τη χρονιά. Το σημαντικό αυτή η χρονιά ήταν να δείξουμε την απαραίτητη σοβαρότητα, να ανοίξουμε αλλά να σεβαστούμε την ανθρώπινη ζωή και να προσέξουμε και να τηρήσουμε τα υγειονομικά πρωτόκολλα, να τηρήσουμε όλες αυτές τις οδηγίες που οι ειδικοί μας έδωσαν. Και η Ελλάδα σε αυτό το τομέα πήρε άριστα 10 με τόνο, όπως λέγαμε στην εποχή που ήμουν εγώ στο σχολείο. Χρειαζόταν λοιπόν να δείξουμε αυτή τον επαγγελματισμό, αυτή τη σοβαρότητα, αυτό το σεβασμό στην ανθρώπινη ζωή και στη ζωή και των Ελλήνων πολιτών και των φιλοξενούμενων που ήρθαν στη χώρα μας. Εκεί λοιπόν ήταν πολύ σημαντικό. Όμως ακόμα και στο επίπεδο του Ταμείου, τα πράγματα είναι καλύτερα από ό,τι θα περίμενε κανείς. Σας θυμίζω ότι η αντιπολίτευση μιλούσε για 3 δις. Πάνω από 4 είναι το τελικό Ταμείο και αυτό μας χαροποιεί, διότι κάθε ευρώ που έρχεται είναι μια επιτυχία, είναι ένα γεμάτο πιάτο για μια οικογένεια που στηρίζεται στον τουρισμό για να έχει το εισόδημά της. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Οι επιχειρήσεις κράτησαν ή έχουμε απώλειες, κύριε Θεοχάρη? Οι επιχειρήσεις πέρασαν πάρα πολύ δύσκολα. Αναθεώρησαν τα πλάνα τους, έκαναν πολλές προσαρμογές, πολλές αλλαγές. Αυτές οι οποίες τελικά άνοιξαν, εγώ θα σας έλεγα ότι μείνανε μια θετική γεύση από αυτή τη σεζόν. Μάλιστα μίλησα και με κάποιους επιχειρηματίες και μου λέγανε κακώς που δεν ανοίξαμε πιο εντατικά και πιο με όλα μας τα δωμάτια. Και το φοβήθηκαν. Φοβήθηκαν με παραπάνω πόσο τελικά έπρεπε να φοβηθούμε. Βέβαια υπήρχαν και άλλοι οι οποίοι βρέθηκαν σε μια τέτοια κατάσταση στην επιχειρηματικά τους πλάνα που δεν ήταν εύκολο να ανοίξουν και αυτοί τέλος πάντων κάνουν το ταμείο τους όπως πρέπει. Ναι. Πάμε λοιπόν τώρα, μάλλον πριν πάμε στη νέα χρονιά, αν και ο εμβολιασμός είναι κομμάτι της επόμενης, του 2021. Είναι μεγάλο εργαλείο στα χέρια μας, έτσι. Απλώς είναι και αυτός, γιατί με άλλο ρυθμό θα κινηθεί κάθε χώρα, ανάλογα με το τι έχει κάνει κτλ. Ξέρετε, τουλάχιστον σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχουμε ένα συντονισμό και είναι σημαντικό. Είναι ένα μεγάλο εργαλείο μαζί με τα γρήγορα τεστ στα χέρια μας, για να επανέλθει κάπως ικανοτικότητα. Πάντως δεν θα έχουμε τα αποτελέσματα τόσο γρήγορα, ώστε να μην έχουμε καθόλου μια ανεπηρέαστη χρονιά. Η χρονιά αυτή θα είναι μεταδοτική. Πρέπει να το πούμε στον κόσμο. Θα είναι μεταδοτική, τι εννοείτε? Εννοώ ότι θα είναι μια χρονιά η οποία δεν μπορεί να ανοίξει, παράδειγμα, χωρίς καθόλου πρωτόκολλα.
Δεν μπορεί να ανοίξει περιμένοντας ότι όλοι θα είναι εμβολιασμένοι. Θα έχουμε ανθρώπους που θα είναι εμβολιασμένοι, ανθρώπους που δεν θα είναι. Γιατί θα υπάρχει μια διαδικασία σε κάθε χώρα που θα υλοποιείται με τον τρόπο με τον οποίο επιλέγει κάθε κυβέρνηση σε κάθε χώρα. Η κάθε χώρα αποφασίζει τι θα κάνει όσους δεν έχουν εμβολιαστεί, κύριε Θεοχάρη. Δηλαδή, τι πρωτόκολλο θα ακολουθήσει, τι στρατηγική θα ακολουθήσει. Σε κάθε περίπτωση, βέβαια, αυτά είναι όλα θέματα τα οποία ρυθμίζονται από κάθε χώρα, ακόμα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία, ας το πούμε, συντονίζει περισσότερο τις ενέργειες αυτές. Τα ζητήματα υγείας είναι στην διακριτική ευχαίρεια των κρατών μελών, ακριβώς. Σε κάθε περίπτωση όμως, υπάρχει σε ευρωπαϊκό επίπεδο ένας καλύτερος συντονισμός. Το παράδειγμα που δίνουμε τώρα τελευταία είναι αυτό το χαρτί του εμβολιασμού. Το πιστοποιητικό, ας πούμε, όπως το λέμε. Θα κοιτάξουμε να αναγνωρίζεται, να υπάρχει αμοιβαία αναγνώριση. Και το γαλλικό χαρτί να το αναγνωρίζουμε εμείς ως ελληνικές αρχές και το ελληνικό αντίστοιχα οι γαλλικές, για παράδειγμα. Δηλαδή όλες τις χώρες της Ευρώπης. Γιατί υπήρξε σκέψη ή αμφισβήτηση του μη αναγνώριση των εμβολιασμών, αφού είναι όλα τα εμβόλια, ας πούμε, για την Ευρώπη, είναι της Pfizer-BioNTech, είναι της Moderna, είναι και της AstraZeneca, αφού και σήμερα πήρε την έγκριση και το ξεκίνησε η Μεγάλη Βρετανία. Για ποιο λόγο να μην αναγνωρίζει μια χώρα τον εμβολιασμό της άλλης? Είναι αυτονόητο στην κοινή λογική. Και εγώ αυτό θα σας έλεγα. Όμως, τίθεται μια σειρά ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν από ειδικούς και από, ας το πούμε, επιτροπές που έχουν όλες οι χώρες μέλη. Θα σας πω το εξής. Το ρωσικό εμβόλιο θα το αναγνωρίσει κάποιος? Ένα. Δεύτερον, το χαρτί που δίνει κάποιο γαλλικό εργαστήριο, τι μορφή έχει και πώς εμείς μπορούμε να ξέρουμε ότι δεν είναι πλαστό? Επιτρέπονται ιδιωτικά χαρτιά από ιδιωτικά εργαστήρια ή μόνο από νοσοκομεία δημόσια? Τα οποία είχαμε και, να σας θυμίζω, κύριε Θεοχάρη, αντιμετωπίσαμε αυτά και με τα τεστ στην αρχή. Δεν ήμασταν σίγουροι αν το τεστ που έχει γίνει. 100%. Έτσι, όπως το λέτε. Τώρα, σήμερα ανακοίνωσε η Μεγάλη Βρετανία ότι αναγνωρίζει την AstraZeneca. Μέχρι να αναγνωριστεί από την Ευρώπη, ισχύει η δυνατότητα να αναγνωριστεί κάποιος ο οποίος είναι εμβολιασμένος με αυτό το συγκεκριμένο εμβόλιο? Υπάρχουν λοιπόν τεχνικές λεπτομέρειες, οι οποίες θέλουν τον χρόνο τους. Τώρα τι να κάνουμε? Και ποιος τις αποφασίζει αυτές, αφού είναι κάτι που αφορά, ας πούμε, σε όλη την Ευρώπη? Δεν σας μιλάω για εκτός Ευρώπης, αφορά στην Ευρώπη. Ποιος τα αποφασίζει αυτά, κεντρικά, Βρυξέλλες? Είναι δύο τα επίπεδα. Υπάρχουν τα διακρατικές στις Βρυξέλλες συζητήσεις και συμφωνίες τελικά, που οπότε όλα τα κράτη-μέλη τα δέχονται. Και στο τέλος, τελικός κριτής είναι οι αρχές του κάθε κράτους. Ξέρετε γιατί ρωτώ? Εάν θέλουν μπορούν να διαφοροποιηθούν σε κάποια σημεία. Γνωρίζω ότι από εδώ και πέρα για εσάς, όσοι είσαστε στο χώρο του τουρισμού, πόσο μάλλον εσείς που είσαστε ο υπουργός, θα ξεκινήσετε εντατικά ταξίδια, υποθέτω. Δεν ξέρω αν θα γίνουν διαζώσεις ή μέσω της τεχνολογίας πια. Έχουμε υποχρεώσεις, δεν μπορούμε να τις αποφύγουμε όλες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού τις επόμενες εβδομάδες έχει το συμβούλιο στο οποίο αποφασίζεται. Έχουμε την εκλογή του Γενικού Γραμματέα του Παγκόσμιου Τουρισμού. Είναι δύσκολο να μην πάτε. Μια χώρα σαν και εμάς. Απλώς αυτό που ρωτάω είναι ότι πρέπει, υποθέτω, άμεσα να ξεκαθαριστεί αυτό το τοπίο και το πλαίσιο στο οποίο θα γίνεται αναγνώριση ή μη των όποιων εμβολίων. Γιατί, αφού θα ξεκινήσει τώρα ένας αγώνας για να μπορέσετε εσείς να προσελκύσετε χώρες για την τουριστική περίοδο τη δική μας, θα πρέπει αυτό να είναι πολύ ξεκάθαρο, ώστε να μην βρεθούμε εξαπρόπτου και ξαφνικά να έχουμε κόσμο που να θέλει να επισκεφθεί τη χώρα, αλλά να βρίσκει μπροστά του την άρνηση, τη μη αναγνώριση του εμβολιασμού. Αυτά πρέπει γρήγορα να γίνουν. Αυτό είναι, για να καταλάβουμε όλοι, η πολυπλοκότητα του να ανοίξεις τον τουρισμό σου και το τουριστικό προϊόν. Συνήθως δεν τα θυμόμαστε. Ξέρετε, είναι λίγο σαν το πώς όταν είμαστε πιασμένοι. Έχουμε εμείς που δεν τους νιώθουμε και δεν τους ξέρουμε ποτέ. Ξαφνικά λες, κοίτα τι έχω. Συνειδητοποιούμε πώς είναι αυτή η 30 μυς του προσώπου ένας-ένας. Λοιπόν, έτσι ακριβώς είναι. Δηλαδή, κάθε χρονιά είναι αυτονόητο ότι έχουμε τουρισμό, ότι οι πτήσεις επιτρέπονται, ότι τα πράγματα όλα γίνονται και προχωράνε κανονικά. Όταν όμως είμαστε τώρα σε μια δύσκολη στιγμή, στην οποία πραγματικά το παγκόσμιο τουριστικό προϊόν, οι παγκόσμιες μεταφορές έχουν πάθει αυτή την πάρηση και δεν μπορούμε να προχωρήσουμε.
λειτουργήσουμε κανονικά, αναγκαστικά πρέπει να ξαναχτίσουμε βήμα-βήμα. Και αυτή ήταν η δυσκολία. Και που ζήσαμε το 20, η οποία ήταν πάρα πολύ δύσκολη στιγμή, και φυσικά που θα ζήσουμε το 21, γιατί δεν είναι απλώς το 21 μια αντιγραφή του 20. Πρέπει να το προχωρήσουμε ένα βήμα παραπέρα, αξιοποιώντας νέα εργαλεία, τα γρήγορα τεστ που πρέπει να αναγνωριστούν, τους εμβολιασμούς, τους ανθρώπους που είναι άλλοι εμβολιασμένοι, άλλοι πρέπει να τεσταριστούν και όλη αυτή την πολυπλοκότητα. Μια εισαγωγή κάναμε, κύριε Θεοχάρη, τώρα, γιατί θα πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις και σε τίτλους ειδήσεων. Σε λίγα λεπτά θα επιστρέψουμε μαζί σας για να συνεχίσουμε την κουβέντα μας, για να δούμε όντως ποιες είναι αυτές οι προκλήσεις και τα στάδια από τα οποία πρέπει να περάσουμε. Και κατά πόσο επίσης αυτό το τύπι έχει ένα θετικό πρόσημο φέτος στη χώρα μας, γιατί τα πήγαμε καλά. Στο πρώτο κύμα της πανδημίας ήταν η χώρα, τουλάχιστον η δική μας, πόλος έλξης τουριστών. Αν αυτό μπορέσαμε να το αξιοποιήσουμε για την επόμενη χρονιά, ή δυστυχώς το δεύτερο κύμα που γονάτισε και όλη την Ευρώπη βέβαια μας πάει λίγο πίσω. Θα τα δούμε όλα αυτά. Δώστε μου λίγο χρόνο, παρακαλώ, να πάμε σε διεθνείς τίτλους ειδήσεων και θα σας κάνω και ανθρώπινες ερωτήσεις, κύριε Θεοχάρη, να χαλαρώσουμε λιγάκι όλοι μαζί. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Καλησπέρα και πάλι. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνέχεια. Έλεγα νωρίτερα για το ότι πρέπει να ξεκαθαρίσει αυτό το πλαίσιο του εμβολιασμού, γιατί έτσι όπως πάει το πράγμα, ούτε εμείς οι Έλληνες τουρίστες, αλλά ούτε οι ξένοι τουρίστες θα έχουν εμβολιαστεί μέχρι το καλοκαίρι, για παράδειγμα, ή το Πάσχα, για παράδειγμα. Άρα μπορεί να θέλουν να έρθουν στη χώρα μας, η οποία θα μας πείτε πώς είναι στις προτιμήσεις τους, σε τι κατάσταση βρίσκεται σε κλίμακα, και να μην μπορούν γιατί δεν θα έχουν εμβολιαστεί. Άρα πάμε να δούμε αν έχει υπάρξει μέρημνα γι' αυτό και για τους μη εμβολιασμένους. Μας είπατε βέβαια το πρωτόκολλο που θα τηρηθεί, αλλά να το ξεκαθαρίσουμε λιγάκι. Ναι, είναι συζητήσεις αυτές που αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη, και γιατί χρειάζεται και διεθνή συνεργασία. Έτσι δεν φτάνει μόνο μια χώρα η οποία θα θεσμοθετήσει τον τρόπο με τον οποίο έρχονται οι άνθρωποι στην επικρατεία της. Δηλαδή αν εμείς το καλοκαίρι έχουμε τουρίστες που δεν έχουν εμβολιαστεί γιατί δεν έχουν προλάβει, θα μπορούν να επισκεφθούν τη χώρα μας? Ας πούμε το εξής. Ήδη η χώρα μας είχε θεσμοθετήσει μια διαδικασία με το καινοτόμο σύστημα ΕΒΑ στα σύνορά μας, με το οποίο κάναμε στόχευση των ελέγχων, με τα PCR test που κάναμε σε ένα ικανό αριθμό, ώστε να μπορέσουμε να ελέγξουμε την κατάσταση και να μην έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα σε σχέση με τα υγειονομικά θέματα από τους τουρίστες. Τώρα έχουμε μια σειρά από νέα εργαλεία στα χέρια μας και άρα πρέπει να προσαρμόσουμε τα συστήματα που είχαμε ήδη, πράγμα το οποίο θα το κάνουμε πριν ανοίξει η σεζόν, στα νέα δεδομένα. Και ποια είναι αυτά? Υπάρχουν πρώτον κάποιοι άνθρωποι συνάνθρωποι μας οι οποίοι θα έχουν εμβολιαστεί. Αυτούς πρέπει να τους αναγνωρίσουμε, να ξέρουμε ότι είναι πραγματικά εμβολιασμένοι και ότι αυτό είναι αξιόπιστο και δεν είναι πλαστό. Και δεύτερον, να μην τους υποβάλλουμε στις ίδιες περιορισμούς, να μην έχουν καραντίνες, να μην έχουν δεύτερα τεστ και τρίτα τεστ και τα λοιπά και τα λοιπά. Αυτό είναι ένα. Το δεύτερο είναι ότι έχουμε την διαθεσιμότητα των PCR τεστ που αρχικά ήταν πάρα πολύ λίγα και ήταν πάρα πολύ δύσκολο να βρεθούν, η οποία θα είναι πολύ πιο ευρεία αυτή τη χρονιά. Δεν θα είναι ούτε όπως ήταν στις αρχές της πανδημίας και ούτε όπως ήταν και το καλοκαίρι, που ήταν πολύ πιο διαθέσιμα από ό,τι στις αρχές της πανδημίας. Το τρίτο είναι ότι έχουμε στα χέρια μας και τα γρήγορα τεστ. Αυτά είναι και πιο ασφαλή, με την έννοια ότι τα κάνεις εκείνη τη στιγμή, αν βγάλουν θετικό, τον απομονώνεις κάποιον και δεν τον ψάχνεις 24 ώρες μετά. Και είναι και πολύ πιο οικονομικά, είτε δημοσιονομικά, ή ακόμα και να μπορέσουν να γίνουν, αν θέλετε, και πριν ξεκινήσει κάποιος και με κόστος δικό του. Με αυτόν τον τρόπο, λοιπόν, έχουμε νέα εργαλεία στα χέρια μας, και με αυτά τα εργαλεία σίγουρα αυτό που μπορούμε να υποσχεθούμε είναι ότι η διαδικασία θα είναι και πολύ πιο ασφαλής και πολύ πιο απλή, αν θέλετε, ή πιο εύκολη να στηρίξει και να βοηθήσει ένα ευρύτερο άνοιγμα του τουρισμού από ό,τι είχαμε φέτος. Ναι. Πώς βλέπετε τα πράγματα για τη χώρα μας, δηλαδή και από τους tour operators, ποια είναι η εικόνα που έχετε για την τουριστική κίνηση, αν η Ελλάδα, λόγω ακριβώς όπως είπαμε νωρίτερα, της επιτυχημένης εξόδου από το κύμα το πρώτο της πανδημίας, της ασφάλειας που προσέφερε τελικά, έστω και αν δεχτήκατε πολλά εκείνη την περίοδο, πολλές επιθέσεις, κύριε Θεοχάρη, τώρα είμαστε πάλι στην ίδια κατηγορία, ότι είναι ένας πόλος έλξης?
Είναι προφανές ότι είμαστε ένας πόλος έλξης και είναι προφανές επίσης ότι έχει ενισχυθεί το brand της χώρας μας. Η χώρα μας και με όλα αυτά τα βραβεία που έχουμε πάρει. Το Βενιζέλος ήταν πέμπτος στον κόσμο ασφαλέστερο και πιο υγιεινό αεροδρόμιο μέσα στην πανδημία. Η Αιτζίαν, τέταρτη στον κόσμο αεροπορική σε σχέση με τα μέτρα που τηρούσε, τα μέτρα ασφαλείας και υγειονομικής κάλυψης. Αυτού του είδους η εικόνα εμπεδώνεται και έρχεται κυρίως από τη σοβαρότητα με την οποία κυρίως ο ιδιωτικός τομέας, φυσικά και ο δημόσιος τομέας, φυσικά και το Υπουργείο μας, αντιμετώπισε όλη αυτή τη φετινή κατάσταση. Αυτό λοιπόν πιστώνεται, αν θέλετε, στη χώρα μας. Αυξάνεται η ήπια ισχύ της, το λεγόμενο soft power, το οποίο έχει η χώρα μας. Και αυτό θα είναι το εχέγγυο και το εφόδιό μας για να κάνουμε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια που χρειάζεται να γίνει την επόμενη χρονιά. Η επόμενη χρονιά θα είναι μια δύσκολη χρονιά, διότι θα πέσουν όλοι και ο ανταγωνισμός θα είναι ανελέητος. Καταλαβαίνετε όλοι ότι είναι όλοι διψασμένοι για τουρισμό, θέλουν να ανοίξουν, δεν μπορούν να αντέξουν αυτό το βλέποντας και κάνοντας. Δεύτερη χρονιά κάποιος δεν μπορεί να είναι κλειστός. Και καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό για την άποψη του ανταγωνισμού. Το άνοιγμα δηλαδή πώς θα γίνει το τουρισμό, κύριε Θεοχάρη? Προσπαθούν, εσείς το ξέρετε πολύ καλύτερα, χιλιάδες, όχι μόνο οι επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται και οι εργαζόμενοι σε αυτές στο συγκεκριμένο κλάδο. Πώς θα ανοίξει και ποια περίοδο, λέτε, ας πούμε, τώρα μπορεί και να είναι ανόητη ερώτηση, το Πάσχα θα μπορούμε? Κοιτάξτε, όλη αυτή η προσπάθεια προσπαθούμε να ανοίξουμε προσεκτικά, γιατί πρέπει να είμαστε προσεκτικοί απέναντι σε όλους όσοι είναι άνοικος να βάλω τον πληθυσμό, ή όσοι φοβούνται, ή όσοι έχουν λόγους να μην θέλουν και να νιώθουν ένα φόβο απέναντι στην πανδημία που περνάμε. Και βέβαια από την άλλη πρέπει να γίνει ισορροπημένα, γιατί έχουμε εκατοντάδες χιλιάδες οικογενειών οι οποίες στηρίζουν το οικογενειακό τους εισόδημα στην ύπαρξη του τουρισμού, στη δυνατότητα της οικονομίας να λειτουργήσει. Και αυτή η ισορροπία μεταξύ των δύο υποχρεώσεων μας είναι που μας οδηγεί. Απλώς αυτό που θα έλεγα είναι ότι η επόμενη χρονιά, ακόμη και αν δεν είναι κανονική, που δεν θα είναι η κανονική. Δεν θα είναι, μην τρέχουμε αυτά πάτη. Θα είναι μια μεταβατική χρονιά, θα είναι μια χρονιά έντονου ανταγωνισμού, θα είναι όμως μια χρονιά ελπιδοφόρη. Θα είναι μια χρονιά που θα ανεβαίνουμε προς τα πάνω, θα πηγαίνουμε προς τα μπροστά και θα βλέπουμε όλη αυτή η προσπάθεια που κάναμε το προηγούμενο διάστημα να αποδίδει κάποιους καρπούς. Όχι όμως μια χρονιά που κρίνεται με τα κριτήρια του παρελθόντος πριν από την πανδημία. Ναι, αυτό είπαμε και στην αρχή, θα ήταν πολύ ανόητο κάποιος να κάνει τέτοιες συγκρίσεις. Άλλωστε και εσείς είχατε πει ότι η όποια κανονικότητα θα έρθει το 2024 στον τομέα το συγκεκριμένο. Για να είμαι ειλικρινής, ήταν απογοητευτικό, αλλά τελικά είναι και το πιο ρεαλιστικό. Γιατί όντως και το 2021, όταν οι ίδιοι οι καθηγητές, οι λοιμοξιολόγοι λένε ότι θα έχουμε μάσκες. Μέχρι να η ανοσία πρέπει να θα αρχίσει να μας καλύπτει όταν το 70% των πολιτών της δικής μας της χώρας, για παράδειγμα, εμβολιαστεί. Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Πραγματικά. Τώρα τα ψεύτικα, τα λόγια, τα μεγάλα δεν βοηθάνε πια στη σύγχρονη πολιτική πραγματικότητα. Αυτό είναι όντως ένας ρεαλισμός όπου κάποια στιγμή θα πρέπει να τον δούμε ως ρεαλισμό και όχι ως κινησμό και να γίνεται και μία. Το πιστεύω ακράδαντα ότι θα πρέπει να υπάρχει αντιπολίτευση, όπου να ασκεί όμως κριτική με βάση και την έχει ανάγκη μια κυβέρνηση τη σωστή αντιπολίτευση. Αλλά πάμε τώρα σε άλλα μονοπάτια. Αλήθεια, κύριε Θεοχάρη, οι γιορτές αυτές τι σας αφήνουν σε προσωπικό επίπεδο? Αφήστε τον Υπουργό στην άκρη. Σωστό. Είναι γιορτές που είναι γλυκόπικρες. Δεν μπορεί να το αρνηθεί κανείς. Θα ήθελα και μιλάω, συγχωρέστε με το προσωπικό τόνο, αλλά η ερώτηση το επιβάλλει νομίζω. Θα ήθελα να δω τους φίλους μου περισσότερο, θα ήθελα να αγκαλιάσω τους συγγενείς μου και τους φίλους μου πιο πολύ. Και δυστυχώς είναι όμως απ' την άλλη γιορτές τις οποίες αναγκάζεσαι να διαλέξεις τι είναι το πιο σημαντικό και τι δεν είναι. Δεν έχεις πολλές επιλογές. 1, 2, 3, άντε 4 ανθρώπους θα δεις, θα πρέπει να προσέξεις πάρα πολύ ποιοι είναι αυτοί οι 4 άνθρωποι. Η κοινωνική φούσκα, κάτι λέξεις που μάθαμε, κάτι εκφράσεις αυτή τη χρονιά. Υπουργέ, με τι χαλαρώνετε? Κάτι ώρες όμως να ήμασταν σε φούσκα.
ξαφνικά και να έσκασε ξαφνικά και να βρεθήκαμε σε αυτό το 2020 και να χάσαμε όλες τις αυταπάτες μας. Νομίζω ότι έχετε δίκιο. Ήτανε φούσκα. Πριν ζούσαμε σε φούσκα και αυτή τώρα μας προσγείωσε λίγο ο κορονοϊός. Μας έδειξε λίγο και τα όρια των δυνατήτων μας, είχαμε πιστέψει. Με τι χαλαρώνετε, κύριε Υπουργέ, δηλαδή μετά από μια κουραστική μέρα, μετά από... Τι μπορεί να είναι αυτό που θα σας χαλαρώσει? Αυτό που με χαλαρώνει πιο πολύ απ' όλα είναι η κουζίνα, η μαγειρική. Αυτό τώρα τελευταία έχω ξαναγυρίσει σε αυτό. Δεν είχαμε χρόνο πριν, αλλά τώρα έχουμε αποκτήσει λίγο χρόνο. Έχω μηνύματα από ανθρώπους σας όπου μου λέει, που μου γράφουν, ποτέ δεν χαλαρώνει, ρωτήστε. Σωστό και αυτό. Ωραία, δηλαδή να υποψιαστούμε ότι θα μαγειρέψετε εσείς αυτές τις γιορτές στο οικογενειακό τραπέζι. Βέβαια, ήδη έχουμε ξεκινήσει για την πρώτη χρονιά να μαγειρεύουμε ήδη. Ναι. Και τώρα τελειώνοντας θα γυρίσω στο σπίτι για να. Και τι θα φτιάξετε? Σήμερα ειδικά άγριο γούρνο. Λοιπόν, κλείνουμε και θα μας δώσετε τη συνταγή. Να είστε καλά, να περάσετε καλά. Δύναμη σε όλους. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Θεοχάρη, για την κουβέντα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ και να ευχηθώ όλοι να έχουμε κοντά μας αυτές τις λίγες μέρες κάποιους ανθρώπους, όχι πολλούς, κάποιους ανθρώπους, στους οποίους να μπορέσουμε να τους αγκαλιάσουμε. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, ήταν ο κύριος